Για τις 4 Ιανουαρίου ανανέωσαν το ραντεβού τους οι λοιμοξιολόγοι, αφού χθες, μετά από 5 ώρες συνεδρίαση με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Η συζήτηση πρακτικά θα ξαναγίνει στις αρχές του Ιανουαρίου, στις 4 Ιανουαρίου, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη αποτύπωση των στοιχείων. Η επιδημιολογική εικόνα, όπως βλέπετε επίσης, βελτιώνεται αργά και βασανιστικά. Τρεις ήταν οι προτάσεις που μπήκαν στο τραπέζι των ειδικών. Η πρώτη πρόταση που πλειοψήφισε ήταν να ανοίξουν 8 ή 11 Ιανουαρίου μόνο νηπιαγωγεία και δημοτικά και να ακολουθήσουν γυμνάσια και λύκεια. Η δεύτερη να ανοίξουν 8 ή 11 Ιανουαρίου όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και η τρίτη πρόταση να ανοίξουν τα σχολεία μόνο όταν υπάρχει απολύτως ασφαλής εικόνα για τα επιδημιολογικά δεδομένα από την κινητικότητα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Περιμένουμε την εισήγηση των ειδικών. Έχουμε δείξει σε όλη την πορεία αυτών των 10 μηνών ότι ακολουθούμε την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών. Αυτή πάντα, όπως ξέρετε, πάλι μια διαδικασία εσωτερικής συζήτησης και έχουμε μια εισήγηση είτε ομόφωνη είτε κατά πλειοψηφία. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 8 ή 11 Ιανουαρίου. Η Νίκη Κεραμέως, μάλιστα, πρότεινε να ισχύσουν διαφορετικές ώρες για την προσέλευση και το σχόλασμα των μαθητών, αλλά και τη διενέργεια τεστ κορονοϊού για τους μαθητές λυκείου και τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση με περισσότερους και συχνούς εργαστηριακούς ελέγχους και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Αλλά πρέπει να γίνει συντονισμένα, να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αίτημα της ΟΛΜΕ είναι τα τεστ κορονοϊού να γίνουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πριν ανοίξουν τα σχολεία και οι καθηγητές να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα.